Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Lia Cooks. Πάμε να κάνουμε μοναστηριακή λαγάνα νηστίσιμη χωρίς καθόλου ελαιόλαδο. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας το προζύμι. Θα διαλύσω μία κουταλιά της σούπας μέλι σε χλιαρό νερό και μέσα εδώ θα ενεργοποιήσω και τη μαγιά. Θα ρίξουμε μέσα και λίγο αλεύρι. Τρεις κουταλιές σούπας αλεύρι έχω ρίξει μέσα. Θα το σκεπάσω και θα το αφήσω περίπου μισή ώρα μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Θα το καταλάβουμε γιατί θα κάνει φουσκαλίτσες στο πάνω μέρος. Το προζύμι είναι έτοιμο, δέστε πως έχει φουσκώσει. Στο υπόλοιπο αλεύρι θα ρίξουμε μέσα αλάτι. Να πω εδώ τα ακριβή υλικά της συνταγής, θα τα βρείτε σε link κάτω στο κουτί περιγραφής. Και θα βάλω μέσα και γλυκάνισο. Ανακατεύουμε. Θα ρίξουμε μέσα τώρα το προζύμι. Τώρα με μία σπάτουλα, με μία κουτάλα, με ό,τι μας βολεύει τέλος πάντων, θα ανακατέψουμε πολύ καλά το μείγμα μας. Η ζύμη μου είναι έτοιμη. Δεν έχω ζυμώσει καθόλου με τα χέρια, μόνο με το κουτάλι αυτό. Και τώρα θα τη σκεπάσω και θα την αφήσω για μία ώρα να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Το ζυμάρι είναι έτοιμο. Έχω αλευρώσει μία λαδόκολλα και θα ρίξω πάνω το ζυμάρι μου. Δεν έχω βάλει καθόλου ελαιόλαδο στη ζύμη. Και τώρα θα τη δώσουμε σχήμα. Θα τραβήξω τη λαδόκολλα έτσι όπως είναι πάνω στη λαμαρίνα μου. Έχω εδώ κάνει λίγο ζαχαρό νερό. Θα λείψω με αυτό όλη την επιφάνεια της λαγάνας. Θα πας παλιώσουμε με πόλη το σουσάμι. Θα σκεπάσω τώρα την λαγάνα μου και θα την αφήσω για ένα 20 λεπτό ακόμα να φουσκώσει. Στη διάρκεια αυτή θα βάλω το φούρνο μου να προθερμαίνεται στους 220 βαθμούς πάνω κάτω. Η λαγάνα μου είναι έτοιμη. Με ένα πιδωνάκι θα τρυπήσω σε όλη την επιφάνεια. Και θα ψήσω στους
στους 220 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 1 τέταρτο με 20 λεπτά. Η λαγάνα είναι έτοιμη. Ο γλυκάνισος έχει δώσει φοβερή μυρωδιά. Κρατσανιστή. Να ευχηθώ καλή Σαρακοστή σε όλους. Μοσχοβολιστή, αφράτη, μοναστηριακή λαγάνα. Αυτή ήταν η συνταγή μου και μέχρι την επόμενη σας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά.